Γεια σας κυρίες και κύριοι, Ούχου TV. Έχουμε πριν λίγες ημέρες μια παραδοχή που αναμένεται να συζητηθεί και να αναζωπηρώσει τις θεωρίες συνωμοσίας περί ύπαρξης εξωγήινης ζωής. Προχώρησε για πρώτη φορά στα χρονικά το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Συγκεκριμένα, αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως τα βίντεο που έχουν διερεύσει εδώ και χρόνια και εμφανίζουν αμερικανικά μαχητικά F-18 να έρχονται αντιμέτωπα με αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα είναι πέρα για πέρα αληθινά και πως δεν θα έπρεπε ποτέ να δημοσιευτούν στο ευρύ κοινό. Ρίξτε μια ματιά και επαναρχόμαστε. Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. They don't call them UFOs, they call them unidentified aerial phenomena. The several videos they're talking about were recorded years ago by fighter pilots. Then in 2017, they were made public by the New York Times. More now from our Randy Kay. It's rotating. The UFO reports were first investigated by a secret $22 million program, part of the Defense Department budget, that investigated reports of UFOs. The program has since been shut down, but it was run by a military intelligence official who told CNN they found compelling evidence that we, quote, may not be alone. Randy Kay, CNN, New York. Τα είδατε. Για εμάς μας δουλεύουν ψιλόγαζοι. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα εκατομμύρια που ξοδεύουν από τους φορολογούμενους πολίτες της Αμερικής, δείχνοντας στην ουσία ότι οι Αμερικάνοι πιλότοι, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχουν κάνει, υπήρχαν ακόμα και μήνες που συνοδεύονταν από στόλους αγνώστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Ποιος λογικός πιλότος θα έμπαινε μέσα σε ένα αεροσκάφος και εν γνώση του να ξέρει ότι παρόλο που δεν τον έχουν ενοχλήσει ότι κυκλοφορούν από πάνω στον αέρα κάποια σκάφη υψηλότερες τεχνολογίες όπου δεν φαίνονται να έχουν πτερύγια, ουρές, δεν φαίνονται τα καυσαέρια που βγάζουν, φαίνεται ότι το σκάφος είναι τελείως διαφορετικής τεχνολογίας. Πρέπει να είσαι τρελός για να το κάνεις αυτό. Θα μου άρεσε πιο πολύ η εξήγηση ότι οι πιλότοι εκπαιδεύονταν με άλλους πιλότους, με μυστικά project δικά τους, για να δουν τις δυνατότητές τους. Ακόμα καλύτερα θα μπορούσαν αυτά τα σκάφη να ήταν, αντί να έχουν μάλλον ανθρώπους πιλότους, να υπήρχε ένα εξελιγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης,
κάτι το οποίο πλέον αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δύσκολο. Έχουμε δει πολλά, έχουμε ακούσει πολλά. Η τεχνολογία έχει ανέβει πάρα πολλά επίπεδα πιο πάνω σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία και απλά πειραματίζονται ενάντια στους καλύτερους πιλότους που έχουν στην Αμερική να δουν τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, το δεύτερο σκέλος που έγινε η δημοσιοποίηση αυτών των βίντεο και η παραδοχή για εμάς, μπορεί να κάνουμε και λάθος, είναι διότι ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Τραμπ, ίδρυσε στρατιωτική διοίκηση διαστήματος. Αυτό σημαίνει ότι ήθελε εξτρά κονδύλια, εξτρά χρήματα. Λοιπόν, όπως είπε και ο ίδιος, είναι μια ιστορική στιγμή, μια ιστορική ημέρα. Καθώς αναγνωρίζεται, λέει, ότι το διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο της εθνικής ασφάλειας και της άμυνας της Αμερικής. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι παραδοχές περί UFO ή άγνωση ταυτότητα σε αέρια φαινόμενα, όπως τα λένε, δεν νομίζω να μπορούσε να εγκρίνει το Κογκρέσο τα εκατομμύρια δολαρίων που θα πρέπει να δοθεί για όλη αυτή την σύσταση της στρατιωτικής διοίκησης του διαστήματος. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος θα σας έχω μια ενδιαφέρουσα ιστορία, όπου θα πάμε στην εποχή και στο έτος του 1950, για το τι έγινε σε μια περιοχή της Ελλάδος και τι ανακαλύφθηκε από έναν πολίτη της χώρας εκείνη την εποχή και τι έγινε. Περιμένω τα σχόλιά σας, περιμένω τη γνώμη σας, αυτό είναι που μετράει περισσότερο για μένα, και ανταλλαγές πληροφοριών που μπορείτε να βρείτε στο email που θα υπάρχει κάτω από την περιγραφή. Σύντομα το μέρος 2.